Στα πόδια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού σφάζονται Ιταλοί και Γάλλοι, αναμένοντα να βγει λευκό καπνό για την αγορά των κορβετών. Ξένε πηγέ θεωρούν ότι η χώρα μα, η οποία χτίζει το όπλο τη και τι ξένε συμμαχίε, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τι τουρκικέ προκλήσει πριν την ανακοίνωση του νικητή τη σύμβαση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση τριών κορβετών κορβέτ με δυνατότητα επιλογή για μία τέταρτη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Breaking Defense οι δύο φιναλίστ είναι το Φιγκαντσιέρι από την Ιταλία με το πλοίο FCX30 το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από το κατάρος πλοίο κλάσης Δόχα, Άλ Ζουμπάραχ και η γαλλική Naval Group με την κορβέτα Go Wind η οποία χρησιμοποιείται στην Αίγυπτο ως κορβέτα κλάσης Φατίχ. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα παίρνει στα σοβαρά την αμυνά της και κάνει σημαντικές επενδύσεις στις στρατιωτικές της δυνατότητες. Η χρήση προηγμένη τεχνολογία και εξοπλισμού υψηλή ποιότητα θα επιτρέψει στη χώρα αυτή να προστατεύσει καλύτερα τα σύνορα και τα συμφέροντά τη, αναφέρει ξένη στο σελίδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Fincantieri έχει υπογράψει συμφωνία με τον όμιλο Onyx Shipyards and Technologies τη Ελλάδα για τη δημιουργία μια γραμμή κατασκευή κορβετών για την παροχή υποστήριξη του κύκλου ζωή στα ναυπηγεία Μα αρέσει να τοπικοποιούμε την παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε μακριά από το σπίτι και να μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία μα και να αλληλεπιδρούμε με μιμιέ και τοπικά ναυπηγεία, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλο της Φινκανσιέρη, Πιέρο Μπέρτο Φολτζιέρο, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Breaking Defense. Σε απάντηση, τα ελληνικά ναυπηγεία ανακοίνωσαν την υποστήριξή του στην προσφορά του Naval Group ναυπηγώντα κορβέτε Go Win στην Ελλάδα. Καθώ η Ελλάδα ετοιμάζεται να λάβει μία απόφαση σχετικά με τη σύμβαση για τον διαγωνισμό κορβετών, είναι σαφέ ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τι ναυτικέ τη ικανότητε και να δημιουργήσει συνεργασίε με παγκόσμιε αμυντικέ εταιρείε, τονίζει ο ίδιο. Σύμφωνα με τον Bart Bright, η προσφορά της κορβέτα Go Wind φαίνεται να αποτιμάται στα 433,9 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα και περιλαμβάνει μια ελκυστική οικονομική πρόταση με μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες πληρωμές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό, εάν κερδίσει η Naval Group, η πρώτη κορβέτα Go Wind θα κατασκευαστεί στη Γαλλία, ενώ οι τρεις εναπομείνασε στην Ελλάδα. Η Fincantieri από την πλευρά της πρότεινε κορβέτες όλες κατασκευασμένες στην Ελλάδα και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιτάσσουν οι ταραγμένοι καιροί μαζί με την οικονομική διάσταση της αγοράς που θα πρέπει να ικανοποιεί τα στάνταρ που έχει θέσει σε όλους τους τομείς το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.